Καλημέρα σας. Η σημερινή μας συνεδρίαση ολοκληρώνει έναν μεγάλο και πιστεύω παραγωγικό κύκλο κυβερνητικής δράσης. Στη διάρκεια του ταραγμένου 2020 ψηφίσαμε 113 νομοσχέδια, δρομολογήσαμε δεκάδες τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις στο τριπλό μέτωπο της πανδημίας, της οικονομίας αλλά και των εθνικών θεμάτων. Αλλά πιστεύω ότι αυτόν τον θετικό απολογισμό τον μετατρέπουμε σήμερα σε εμπειρία, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό, και γι' αυτό και ένα από τα θέματα της συζήτησής μας θα είναι το ενοποιημένο κυβερνητικό σχέδιο για το 2021. Έχουμε μία πλούσια ημερήσια διάταξη με θέματα που αφορούν πολλούς τομείς, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση. Όλα όμως κατατείνουν σε έναν στόχο. Από τη μία πλευρά η χώρα να μείνει προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού και από την άλλη να διαθέτει έναν οικονομικό και κοινωνικό οδικό χάρτη για να πιάσει ξανά το νήμα της μετάβασης, την ομαλότητα και την ανάπτυξη. Σχετικά με το πρώτο, το ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού, θα το χαρακτήριζα το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο εθνικό στοίχημα των επόμενων μηνών. Σε αυτό το διάστημα, προφανώς θα εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αποτροπής μετάδοσης του ιού, αλλά αυτές είναι δύο παράλληλες προσπάθειες, βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση. Όσο πιο πιστά τηρούνται τα πρώτα, τα μέτρα περιορισμού δηλαδή, τόσο ευκολότερα θα έρονται οι περιορισμοί, και όσο περισσότεροι πολίτες θα εμβολιάζονται, τόσο πιο κοντά θα έρχεται και το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Όπως γνωρίζετε, οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν μόλις το εμβόλιο της Pfizer. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις 26 Δεκεμβρίου θα βρίσκονται εδώ οι πρώτες δόσεις. Από την επόμενη κιόλας μέρα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να επεκταθούν σταδιακά στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουν ήδη οργανωθεί. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, ένα πολύ λεπτομερές σχέδιο μεταφοράς, φύλαξης, διανομής του εμβολίου. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια εκστρατεία για την ενημέρωση του πληθυσμού, όπως και για την οργάνωση των εμβολιασμών με εμπλοκή σχεδόν του συνόλου της δημόσιας διοίκησης, των Δήμων, αλλά και όπου αυτό είναι απαραίτητο, των ενόπλων δυνάμεων. Την επιστημονική ευθύνη αυτής της τεράστιας επιχείρησης έχει αναλάβει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Την εποπτεία της η νέα Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού, τη σύσταση της οποίας θα επικυρώσουμε σήμερα στο Υπουργικό μας Συμβούλιο. Πρόεδρός της θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέλη της, ομόλογή του από τα άλλα Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και ειδικός εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα, επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδικότερη αναφορά σε δύο νομοσχέδια για την παιδεία και τον πολιτισμό. Το πρώτο, για το οποίο θα μας μιλήσει η Υπουργός Παιδείας Ίνη Κεραμέως, αναβαθμίζει από τη μία τις σπουδές, από την άλλη την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εξηγήσει ακριβώς η Νίκη πώς θα δουλέψει το καινούριο σύστημα. Και ο πιο μικρός αριθμός επιλεγμένων τμήματων στα μηχανογραφικά των υποψηφίων κατευθύνει τα νέα παιδιά σε παιδεία τα οποία πραγματικά επιθυμούν, αντί σε κάποιο τυχαίο, όπως αρκετά συχνά τους οδηγεί η σημερινή διαδικασία. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 30% των εισαγωμένων στην ανώτατη εκπαίδευση σήμερα δεν αποφυτά ποτέ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τόλμη και με θάρρος. Άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα έρχεται να πλαισιώσει την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο, εμπεδώνοντας την ομαλή λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ενισχύονται ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις κατά της ανομίας στους χώρους των πανεπιστημίων
οι οποίοι πια θα προστατεύονται με σύγχρονα τεχνικά μέσα και ιδρύεται ομάδα προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος από εκπαιδευμένο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να θωρακίζεται το άσυλο των ιδεών και της γνώσης από τις επιθέσεις της βίας και του εγκλήματος. Πολύ σημαντική επίσης θεωρώ την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αφαιρεί γραφειοκρατία και προσθέτει αυτοτέλεια στα μουσεία μας, στα μεγάλα, στα εμβληματικά μουσεία μας, όπως έχει ήδη εξάλλου συμβεί με το Μουσείο της Ακρόπολης. Στο εξής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα αρχαιολογικά μουσεία της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, από διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι σήμερα, μετατρέπονται σε αυτοτελείς οντότητες, πάντα υπό την εποπτεία του. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά πλέον μπορούν να χαράσουν αυτόνομη πολιτική, διαχειριζόμενοι τα ίδια πόρους, αλλά και χορηγίες. Ο πολιτισμός άλλωστε ανθίζει όταν χειραφετείται και όχι όταν καθοδηγείται. Κλείνω με αυτό με το οποίο ξεκίνησα, το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2021. Θα μας το παρουσιάσει ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Επικρατείας. Είναι ένα μελετημένο πρόγραμμα, θεμελιωμένο στους πόρους αφενός του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και στους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή του, στη διάθεσή μας. Γνωρίζετε καλά, οι δράσεις του κατανέμονται ανά Υπουργείο και αποκρισταλώνονται με την μορφή πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Το καθένα από αυτά έχει κοστολογηθεί, το καθένα από αυτά έχει το δικό του συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο επίκεντρο του σχεδίου μας για το 2021 παραμένει η κοινωνία, η προστασία των πιο αδύναμων, η δημιουργία ευκαιριών σε όσους χρειάζονται. Ειδική μνήμα θέλω να κάνω στο Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021. Ειδική μνήμα θέλω να κάνω στην διεύρυνση των πολιτικών απασχόλησης. Σε αυτήν θα συντείνει μια δέσμη πολιτικών που θα ξεκινούν από την επαγγελματική εκπαίδευση, την εφαρμογή του νομοσχεδίου, το οποίο μόλις ψηφίσαμε, μέχρι την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε όλους, ώστε να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την προσφορά στο επίπεδο των εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν σήμερα στην πατρίδα μας. Και βέβαια, ειδικός στόχος για το 2021 είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την δημιουργία του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεκινώντας με την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όλα αυτά αποτελούν μερικούς μόνο στόχους που περιγράφονται στις 73 σελίδες του ενοποιημένου σχεδίου μας. Σήμερα τους εξετάζουμε, αύριο πιάνουμε δουλειά και τους κάνουμε πράξη. Να ευχηθώ ακόμα μια φορά καλές γιορτές, καλή δύναμη στην καθεμία, στον καθένα ξεχωριστά, υγεία πάνω απ' όλα.